Καλησπέρα! Σάββατο 20 Ιουνίου 2020, το βραδινό μα vlog, το οποίο είναι κλασικό. Και χθε και σήμερα έχω, πάρει αρά, έχω ξεκινήσει να κάνω από τι επιστολέ που περιμένουν για να γίνουν vlog. Και πάλι πέφτουμε σε νεαρό πρόσωπο που στέλνει την επιστολή. Μην βιαστείτε όμω να κλείσετε το βίντεο όσοι νομίζετε ότι δεν, θα σας, δεν ενδιαφέρει ανθρώπου όλων των ηλικιών. Ναι, ενδιαφέρει ανθρώπου όλων των ηλικιών. Και έχετε υπόψη σας ότι αύριο, Κυριακή 21 Ιουνίου 2020, το πρωί θα έχουμε ε, ένα βίντεο στις 11 από τη συμμετοχή που είχαμε στο Skype σε, στην εκπομπή του Ανδρέα Δημητρόπουλου την προηγούμενη Τρίτη. ένα πολύ ωραίο θέμα. Ε, μέχρι, που σταματά, μέχρι που φτάνει η καλοσύνη και μέχρι που ξεκινά η βλακία, η ανοχή. Και το βράδυ έχουμε ένα ωραιότατο θεωρητικό βλογ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό. Ερωτική απογοήτευση και ψυχική φθορά για ένα χρόνο. Γράφει φίλη. Έπεσε. Αυτό που έπεσε δεν έσπασε όμω. Απλώ ακούστηκε. Και έχει βάλει ίδια τίτλο στην επιστολή της. Θα τη διαβάσω και θα τη σχολιάσουμε. Καλησπέρα σας κυρία Θέκλα. Καλησπέρα, αγάπη μου. Είμαι 22 χρονών. Σπουδάζω και η ψυχολογία μου έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα. Παρότι ανταποκρίνομαι στα πλαίσια τη καθημερινότητα. Άρα είσαι λειτουργική αλλά έχει καμπανεβάσματα. Τελευταία δεν έχω πολλέ φίλε, λόγω του ότι οι περισσότερε κοπέλε που συναναστρεφόμουν έβγαζαν μετά από λίγο καιρό στην επιφάνεια το πραγματικό του προφίλ, στο οποίο περιβαλλαβάνονται από τσομπολιά, κλεισούρα στο σπίτι και γενικότερα πράγματα που δεν ταιριέζα σε μένα. Ω άνθρωπο, έχω πολύ έντονα μέσα μου το αίσθημα τη θλίψη, αλλά και τη θέληση να αντιμετωπίσω κάθε μου δυσκολία, και να ζήσω κάτι όμορφο ερωτικά, με ζωντάνια και χωρίς να πολεμάω τόσο πολύ για τον εαυτό μου και για τις επιλογές μου. Είχα την πρώτη μου σχέση με ένα παιδί για το οποίο ερωτικά νιώσα δυνατά και ας έβλεπα από την αρχή πως θα τελείωνα σύντομα μαζί του. Ένα παιδί το οποίο η ζωή ήταν στραμμένη στο αλκοόλ, στα στοιχήματα και τις ουσίες. Ω! Oh. Όταν είχε ξεκινήσει η ιστορία μας, από μόνος του μου είπε ότι θα ελαττώσει το ποτό και ότι εγώ είμαι ο λόγος που δεν έπινε πολύ όταν βρισκόμαστε. Ο αλκοολισμός και ο εθισμός, αυτό τα έχει όλα ρε, και σε ουσίε και σε αλκοόλ και στον τζόγο. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα να καταπολεμηθούν, αδύνατο να τα καταπολεμήσει κάποιο από μόνος του και σε αυτή την ηλικία νεαρά παιδιά. Παρότι του έδειχνα ότι ήθελα μόνο εκείνον ερωτικά, ζήλευε πάρα πολύ και ενώ βλεπόμασταν κυρίω με δική μου πρωτοβουλία αργότερα, λόγω τη άποψή του ότι εφόσον εκείνο έχει μόνο εμένα ερωτικά στη ζωή του, επομένω και την πόρτα του σπιτιού του για μένα ανοιχτή, το τιμόνιτα στα δικά μου χέρια, τι σημαίνει το τιμόνιτα στα δικά σου χέρια. Υπονοούσε ότι εσύ είχε και άλλε πόρτε ανοιχτέ, αφού δεν είχε. Και ικανοποιούνταν ψυχικά και ερωτικά από μένα, μετά με ρωτούσε διάφορα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Τι σημαίνει εγώ έχω μόνο εσένα στη ζωή μου και εσύ θα με ψάχνει. Σημαίνει ότι υπονοεί αυτό με το ότι εσύ δεν έχει μόνο εκείνο στη ζωή του. Και επίση μου φαίνεται και ένα εύκολο, εύγλωτο τρόπο να ξεφύγει την ευθύνη του να επιδιώκει τη σχέση σα και να σου φορτώσει εσένα την ευθύνη να επιδιώκετε τη σχέση σα. Δηλαδή αυτό δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Εγώ σε θέλω, εγώ με εδώ, έλα. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Και αυτό, γι' αυτό σα λέω ότι αυτό το, το vlog, παρόλο που έχει να κάνει με μικρότερε ηλικίε, Στη δεκαετία των 20 είναι οι φίλοι που στέλνουν την επιστολή. Μα αφορά όλου μα. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό πράγμα. Είναι κόκκινο καμπανάκι όταν σε μια σχέση έρχεται ο άλλο ή άλλη και σου λέει: Εγώ σε θέλω. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Όποτε θέλει, έλα να με βρει. Όχι, τι σημαίνει. Αδιαφορία σημαίνει αυτό το πράγμα. Ε, έλλειψη υπευθυνότητα. Αν όντω θέλουμε τον άλλο, αν όντω είμαστε ερωτευμένοι μαζί του, τον ψάχνουμε και εμεί. Δεν επιμένουμε να μα ψάχνει μόνο αυτό. Αντιθέτω, το να θέλουμε να μα ψάχνει μόνο άλλο δείχνει και μια αίσθηση τρομερή ανασφάλεια εκ μέρου μα, χτιτικότητα και ίσω και, έλλειψη έρωτο. Προσέξτε το αυτό γιατί συμβαίνει πολύ συχνά σε σχέσει. Και στην αρχή των σχέσεων, μάλιστα. ή και στο μέσο μια σχέση. Ρωτά την άλλη, Μ' αγαπά, αφού είμαι εδώ, δεν σ' αγαπώ. ή τον άλλο, αφού είμαι εγώ, δεν αγαπώ. Αφού είμαι εδώ, δεν αγαπώ. Όχι, δεν είναι το ότι είσαι εδώ. Το ότι μιλά μαζί μου ή το ότι βρίσκει μαζί μου δεν σημαίνει απαραίτητο και ότι με αγαπά. Ακόμη και όταν μένει μαζί μου και όταν είσαι παντρεμένο και όταν είσαι παντρεμένη μαζί μου δεν σημαίνει αυτόματα ότι με αγαπά. Μπορεί να μείνει εδώ γιατί σε βολεύει. Μπορεί να μείνει εδώ γιατί δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει. Μπορεί να μείνει εδώ γιατί ξέμεινε. Αυτό να μην το δεχόμαστε να λέει ο άλλο. Θέλω εσύ να κάνει κίνηση. Και οι δυο, το φυσικό, το ανεμπόδιστο, το πραγματικό, το αληθινό ερωτικό στοιχείο είναι και οι δυο να κάνουν κίνηση αυθόρμητα από μόνοι του, χωρί να χρειάζεται να σου το επιβάλλει κανεί και χωρί να χρειάζεται να ανησυχεί το τέρι του. Μα τι γίνεται και δεν με παίρνει τηλέφωνο. Τι γίνεται και δεν απαντάει τα τηλέφωνα. Ή τι γίνεται και έχει χαθεί. Άρα αυτό ήταν και ζυλιάρη. Σε ρωτούσε διάφορα. Από το με ποιου θα βγω μέχρι για το αν ήμουν στο σπίτι μου ένα βράδυ. Που με γύρισε και μετά με πήρε βιντεοκλήση και με ρωτούσε συνέχεια τι έκανα ενώ παράλληλα μιλούσαμε. Δηλαδή, μιλούσατε σε μηνύματα, μιλούσατε στο τηλέφωνο, αλλά αυτό υποψιαζόταν ότι μπορεί να είσαι ένα καπάλληλο. Παρανοϊκή ζήλια φαίνεται αυτή. Αποτέλεσμα όλη αυτή τη κατάσταση ήταν η εξαφάνιση για ώρε μέσα στην ημέρα, αφού κάθε βράδυ ήταν με του φίλου του και του είπα να χωρίσουμε. Αποτέλεσμα τη κατάσταση, όχι τη ζήλια, τη κατάσταση με τη χρήση ουσιών και τη καταχρήση. Για ένα εξάμεινο από τη στενοχώρια μου, έκανα το λάθο να ξεκινήσω κι εγώ να πίνω. Το ελάτος όμως αρκετά τελευταίος. Προσέξετε πάρα πολύ, άμα μπλέξετε με αλκοολικό και είστε κοινωνικοί πότες, δηλαδή πίνετε περιστασιακά όταν βγείτε έξω, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να παρασυρθείτε στον αλκοολισμό. Παρατηρείτε πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα, ειδικά σε νεαρά ζευγάρια που στην νεαρή ηλικία, στην εφηβεία υπάρχει έντονο ο η ανάγκη συγχώνευση. Άρα, αν πάμε και τα φτιάχνουμε με κάποιον που είναι αλκοολικό, είναι πολύ πιθανό να καθόμαστε και να πίνουμε μαζί του και σιγά σιγά να γίνουμε κι εμεί αλκοολικοί. Ή αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ από ανθρώπου που είπαν. Σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, όπω στη δική μου, στη μέση ηλικία και πιο μεγάλη, ε, όταν είχα το γραφείο και έβλεπα κόσμο, μπορούσε να έρθει κάποιο και να πει: ξέρετε, όταν γνώρισα τη γυναίκα μου. Εγώ δεν κάπνιζα, δεν ήμουν καπνιστή. Αλλά επειδή η γυναίκα μου κάπνιζε, έκανα παρέα μαζί τη και γίνα και εγώ καπνιστή. Ή το αντίστοιχο. Γνώρισα τον άντρα μου, δεν κάπνιζα. Κάπνιζε αυτό, με κερνούσε τσιγάρο, γίνα και εγώ καπνιστή. Και ε, το να καπνίζει δεν είναι τόσο ζωβαρή ζημιά. Που παθαίνει στο σώμα, όσο το να είσαι αλκοολικό. Το να είσαι αλκοολικό και θέλω να το τονίζω αυτό το πράγμα, δηλαδή το να κάνει κατάχρηση αλκοόλ, εκτό του ότι κάνει σοβαρή σωματική ζημιά, κάνει και σοβαρή ψυχική ζημιά. Το κάπνισμα κάνει σωματική ζημιά. Είναι ένα εθισμό, ο οποίο δεν θα σου προκαλέσει παρανοϊκέ κρίσει, όπω προκαλεί ο αλκοολισμό, δεν θα σε κάνει να χάσεις τα την επαφή με την πραγματικότητα και να κάνεις blackout όπως, μπορεί να κάνει ένας αλκοολικός, δηλαδή να μην θυμάται για κάποιες ώρες τι είπε και τι έκανε και δεν ξεφεύγεις τη συμπεριφορά σου λόγω, λόγω καπνίσματος. Λόγω αλκοολισμού όμω μπορεί και λόγω ουσιών ακόμη χειρότερα. Διάβαζα μια, Ένα άρθρο που μιλούσε για την επικινδυνότητα του καπνίσματος και ακούστε τι λέει. Λέει: Το πιο επικίνδυνο συνδυασμό για να πάθει κάποιο προβλήματα υγεία μακροχρόνια είναι να είναι κάπνιστη και αλκοολικός. Δηλαδή, κάπνισμα, ε, ε, παραδοσιακό κάπνισμα με τσιγάρο που ανάβει φωτιά και εκτό από την νοικοτήνη παίρνεις και την πίσα και όλα τα. τα ε, αποτελέσματα που έχει η καύση, ρε παιδί μου. Ε, δεν, δεν είμαι και γιατρό να τα πω σωστά, ούτε χημικό. Παίρνει, α πούμε, και τι ουσίε τη τοξική που, που, που είναι τα, παράγω, τα, τα παράγωγα τη καύση του τσιγάρου. Το πιο, ο πιο σοβαρό συνδυασμό για να πάθει κάποιο πρόβλημα στην υγεία του λόγω lifestyle, λόγω τρόπου ζωή, είναι αυτό που είναι καπνιστή, μανιώδη και αλκοολικό ταυτόχρονα. Δεύτερο έρχεται ο αλκοολικό και τρίτο έρχεται αυτό που είναι καπνιστή. Άρα το αλκοόλ είναι πολύ πιο επικίνδυνη ουσία από το τσιγάρο, χωρί να σημαίνει ότι εγώ προωθώ το κάπνισμα. Αντιθέτω, θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα το κάπνισμα. Δεν με ενοχλεί η χρήση τη νοικοτήνη, ενώ ω ψυχολόγο και ω άνθρωπο δεν θεωρώ ότι το να παίρνει κάποιο νοικοτήνη όπω το να πίνει κάποιο καφέ και να παίρνει καφείνη είναι κάτι ανησυχητικό. Το ανησυχητικό είναι τα προϊόντα τη καύση, η πίστη και τα διάφορα άλλα παράγωγα. Εντάξει. Αποτέλεσμα όλη αυτή τη κατάσταση ήταν να εξαφανίζεται. εξαφανιζόταν για να πάει να κάνει ε, το πάρτι του. Αυτό το έχω δει σε πολλέ κοπέλε οι οποίε μου έλεγαν ότι είχαν σχέσει με άνδρε οι οποίοι είχαν εξαρτήσει ότι χανόντουσαν για ώρε, μπορεί και για μέρε. Βρισκόντουσαν, ξέρω εγώ, σε ένα μέρο, η παρέα, μπορεί να είναι τα 2, 3, 4, 5, να κάνουν τα τσιγάρα του από τα άλλα τα τσιγάρα, να κάνουν τις ουσίες τους, τα ποτά τους αυτά και μετά να πέφτουν σε, μια, σε ένα λίθαργο ή να κοιμούνται ή να είναι εκτός πραγματικότητα. ούτε τα τηλέφωνα τους να απαντάνε, ούτε τα μηνύματα τους, να νομίζουν οι κοπέλες ότι έχουν πάθει κάτι, ξέρω εγώ, και μετά ο άλλος να, να, να φαίνεται, να αναδύεται μετά από μερικές ώρες ή μέρες, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μετά το χωρισμό είχα αιτήματα φιλίας στα social, δηλαδή στα κοινωνικά δίκτυα, από φίλους του. Καθώ και από πολλά ψεύτικα προφίλ που μου έστελναν μηνύματα. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Που σημαίνει ότι αυτό μιλούσε για εσά. Που σημαίνει ότι δεν σε σεβάστηκε. Τώρα δεν ξέρω τι έλεγε για εσά. Ακόμη και να λέει εγώ ότι χωρίς αυτήν και να πάει να το διαλαλεί. Α, αυτή είναι η πρώην μου, ή να σε δείχνει στο Facebook, να σε δείχνει στο Instagram. Αν, ακόμη και αν δεν ήταν αυτό που σου στελεύω ψευτικά προφίλ, που είναι πιθανό λόγω τη παρανοϊκή ζήλια που ε, από ό,τι φαίνεται από τη γραφή σου είχε, ε, να έφτιαχνε αυτό ψευτικά προφίλ και να σου στέλνε μηνύματα και να σου σχολίαζε και να σου κάνει για να δει πώ θα αντιδράσει, να σε ελέγξει. Δηλαδή, ακόμη και αν τον είχε μπλοκάρει εσύ από τα social, τον είχε μπλοκάρει από το Instagram, τον είχε μπλοκάρει από το Twitter, τον είχε μπλοκάρει από το Facebook ή δεν ξέρω σε ποιο άλλο uh, social media ή από το TikTok για παράδειγμα. Είναι και αυτό τώρα, ένα καινούριο social media. Αυτό ε, αυτός να έφτιαχνε ψεύτικα προφίλ, να σε φλερτάρει, να σε κορτάρει, να σου, πει, ε, να, 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 σου την πέσει, για να δει αν εσύ θα ανταποκριθείς, για να επαληθεύσει αυτό που έχει μέσα στο μυαλό σου, μέσα στο μυαλό του ότι εσύ είσαι ανήθικη, ότι εσύ είσαι μπιπ. Και είναι χείριστο, χείριστο σύμπτωμα χαμηλής ποιότητας ανθρώπου, κάποιου που όταν φάει απόρριψη ερωτική, όταν το χωρίζει η κοπέλα ή όταν του πει δεν θέλω να φτιάξω σχέση μαζί σου γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο και σε μπλοκάρω κιόλα. Είναι χείριστη ένδειξη χαμηλού ηθικού επίπεδου να φτιάχνει ψεύτικα προφίλ και να προσπαθεί να παγιδεύσει την κοπέλα στο να τη πει Α, σου στείλε ένα ο οποίο είχε ξέρω εγώ τη φωτογραφία τάδε που φαινόταν πω ήταν σε αυτή την ηλικία, σε αυτή την εμφάνιση και εσύ ανταποκρίθηκε. Δηλαδή αυτά, γι' αυτό λέω πολλέ φορέ ότι όταν χωρίσουμε τον άλλο, όταν τσακωθούμε τον άλλο, δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα, δείχνει το ποιόν του. Άνθρωποι οι οποίοι καταφεύγουν σε τέτοιε πρακτικέ δεν έχουν υψηλό Πέρασε έτσι ένα χρόνο όπου έκανα και άλλε γνωριμίε, στα τυφλά δυστυχώς, παρότι προτιμώ καλύτερα πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά μέχρι στιγμή η προσέγγιση του ή δεν μου αρέσει καθόλου από την αρχή ή μετά δεν συνεχίζεται με τρόπο να υπάρχει το ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι εννοείς ότι μέσω διαδικτύου γνώρισε ανθρώπου. Μήπω θα μπορούσατε μέσω ενό βλόκ να δώσετε μια συμβουλή για την αντιμετώπιση μια τέτοια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ψυχική φθορά. Η ψυχική κούραση που είχα εγώ ακολούθησε κυρίω μετά τη διακοπή αυτή τη ερωτική σχέση, αλλά και τη φιλία από μια κοπέλα που, όπω είχατε πει και σε βίντεο σα, τοξική, που ήταν όπω είχατε πει και σε βίντεο σα τοξική, δηλαδή μου λε είναι όπω αυτέ τι τοξικέ που λέω στα βίντεο. Ενεργειακό βαμπύρ. Ενεργειακό βαμπύρ είναι αυτό που σου ρουφάει την ενέργεια. Και μέσα από κουτσομπολιά μου θύμιζε διαρκώ τον πρώην, με αποτέλεσμα να έχω μέσα μου πισωγύρισμα και να μην μπορώ να προχωρήσω παρακάτω. Με την ευκολία αυτή η εντό εγκών φίλη να προβάλλει πιο άνετα το δράμα και το αποθυμένο τη που έχει με κάποιον, παρέα με τη δική μου ερωτική απογοήτευση και πάντα στην απομόνωση, χωρί μια βόλτα, μια έξοδο κτλ. στον κόσμο, επειδή είχε και κόμπλεξ με την εμφάνισή τη, καθόμασταν μέσα και κλεγόταν αυτή για τον πρώην τη, σου θύμιζε και σένα τον πρώην σου και αναβιώνατε τα δράματα. Αυτή ήταν παρούσα στι στενοχώριε μου λίγο πριν χωρίσω και τη είχα παραδεχτεί πόσο τον νοιάστηκα, παρόλο που είχε αυτέ τι συνήθειε. Οι οποίε συνήθειε είναι κόκκινο πανί, φεύγω μακριά. Δεν τα φτιάχνουμε με αλκοολικού με εθισμένου σε ουσίε και εθισμένου στον τζόγο. Δεν τα φτιάχνουμε. Δεν τα φτιάχνουμε. Να πάνε να φτιαχτούν και άμα φτιαχτούν και αν τα καταφέρουν, άρχισαν να τα φτιάξουμε. Άμα έχουν θέματα, όχι. Επιπλέον, παρόλο ότι είχα και κοινωνικότητα με του φίλου τη και κάναμε όλοι μαζί παρέα, ξαφνικά δεν μου μιλούσαν οι φίλοι τη ή μου φέρονταν ψυχρά. Ενώ δεν ήξεραν τίποτα για τα προσωπικά μου από εμένα. Άρα αυτή προφανώ πιθανό να σε κακολογούσε πίσω από την πλάτη σου. Ο πρώην μου από την άλλη, όσο διάστημα είμαστε μαζί μου, έλεγε στην αρχή ότι παρότι εκείνο με θέλει πολύ, με αυτά που κάνει στη ζωή του, σε λίγο δεν θα το θέλω εγώ και θα το βαρεθώ. Κλασική συμπεριφορά εξαρτημένου. Αυτοκαταστροφικότητα, αυτοσαμποτά, φαινόμενο αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Σου προφητεύω ότι δεν θα με θες επειδή εγώ είμαι αλκοολικό και είμαι δεν ξέρω τι μπορεί να είναι ο καθένα. Τέλο πάντων και είμαι ότι είμαι. Ξέρω ότι κανένα άνθρωπο ούτε με ενδιαφέρει. Και ε, στο λέω να το ξέρει ότι δεν θα με θε, και άρα να λαμβάνει κι εσύ την ευθύνη. Πάλι γι' αυτό στο λέω. Ε, στο λέω πω δεν θα με θε, ε, επειδή ευθύνε συμπέσει σε σχέση μαζί μου και εγώ δεν θα έχω θέμα που θα είμαι ο εαυτό μου. Όταν ολοκληρώσαμε, μου παραδέχτηκε μόνο το ότι όλα όσα κάνει, ποτό χασή και Εντάξει, χασή κάνει. Και μου έβγαζε ανασφάλεια και αφισβήτηση για το πόσο πιστή του ήμουν. Και τέλο, έλεγε πάντοτε, ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ζήσει για παραπάνω από 50 με 60 χρόνια όπω συνέβη και, και στι συγγενεί του. Όταν ήταν εκείνο μικρό και έβλεπε στην πορεία και τον πατέρα του να ξεκινάει καταλήγοντα πατέρα και γιο με ποτό και στοιχήματα. Σα ευχαριστώ για την κατανόηση. Yeah. Κόρη μου, yeah. οι εθισμοί they run in the families. They run into families. Είναι γενετική προδιάθεση για, η, προδιάθεση για Εάν γεννηθεί ένα άνθρωπο σε μια οικογένεια που υπήρχαν άλλοι εθισμένοι, Είτε αλκοολικοί, είτε χρήστε ουσιών, είτε τζογαδόροι, είτε αυτό ο χρυσό συνδυασμό που έχει αυτό ο πρώην σου. Δηλαδή, μιλάμε τέτοιο, τέτοια κολεξιόν δεν βλέπω συχνά. Μου έχει τύχει να δω αλκοολικούς σκέτο. Μου έχει τύχει να δω ουσιοξαρτημένους σκέτο. Ή αλκοολικούς και ουσιοξαρτημένους μαζί. Αλλά και αλκοολικός και ουσιοξαρτημένος Και από τον τζόγο πολύ δύσκολα βρίσκει. Και λεπούρι. Και λεπούρι, δηλαδή, μιλάμε είναι στο top του εθισμού. Έχει τρει σοβαρού εθισμού μαζί. Oh, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τώρα για την παρανοϊκότητα, η χρήση γασή με την παράλληλη χρήση αλκοόλ υπάρχει μεγάλη περίπτωση, εάν υπάρχει τυχόν κάποιο γονίδιο ψυχοτικό, να το ξυπνήσει ή να δημιουργηθεί και drug induced psychosis, ψυχοτική διαταραχή, η οποία να προκαλείται από τη χρήση παράνομων ουσιών ή ατυχών φαρμάκων. Λοιπόν, μακριά από τον πρώην σου. Μακριά, μακριά, όσο πιο μακριά. Όσο πιο μακριά. Και όσε βλέπετε αυτό το βίντεο, και όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο, μην πέφτετε στην παγίδα να προσπαθείτε να σώσετε έναν κόμενο, μια κόμενα που έχει βρεθεί στο δρόμο σα. Που ο καημένο, που η καημένη έχει θέμα με τι ουσίε, έχει θέμα με τον τζόγο, έχει θέμα με το ένα, έχει θέμα με το άλλο. Να πάνε να λύσουν τα θέματα του. Οι ερωτικέ σχέσει δεν είναι ψυχιατρικά νοσηλευτήρια. Δεν κάνουμε σχέση με κάποιον για να του κάνουμε την ψυχιατρική νοσηλεύτη ή το ψυχιατρικό νοσηλευτή. Και επίση, ψάχνουμε ποιο είναι ο άλλο προτού προχωρήσουμε. Δεν πάμε στα τυφλά και στα χαμένα. Γιατί δε αυτό περίμενε να το κάνετε. Περίμενε να σε δέσει ερωτικά ή να σε δέσει και συναισθηματικά ή να σε δέσει και κοινωνικά. Δηλαδή και να σκεφτείς εσύ, τώρα έχω πάει μαζί του, άρα δεν είναι σωστό να τον παρατήσω, δεν είναι σωστό να χωρίσω, γιατί θα πούν πω, αυτή πήγε μόνο για να το κάνει, άρα παραμένω εκεί, κάνω την νοσηλεύτρια, κάνω τη δωρεά ψυχολόγο, τα κάνω όλα αυτά, δέχομαι και την παρανοϊκή ζήλια και όταν χωρίσω τον έχω να λέει δεξιά και αριστερά ή τον έχω να κάνει ψεύτικους λογαριασμού και να μου στέλνει. Τρόμο! τρόμος, φρίκι, μακριά. Τώρα για την πρώη φίλη σου καλά έκανε και την έκανες πρώην και άργησε και πολύ να την κάνεις πρωη. Λοιπόν, όταν κάνουμε φιλίες, προσπαθούμε πολύ να δούμε αν ο φίλος μας είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ενσυναίσθηση και βλέπει και τα πράγματα και από τη δική μας μεριά ή αν είναι ένα εγωκεντρικό πρόσωπο το οποίο θέλει συνεχώς να αναμασάει τα ίδια και τα ίδια και να βρίσκεται η συζήτηση στο κλίμα που θέλει το ίδιο. Εγώ το καταλαβαίνω ότι κάποιε έχουν χωρίσει και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν και κάποιοι έχουν χωρίσει και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν και κλαίγονται και μιζεριάζουν και, 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 και Έχει πολλού. Πολλά, πολλά, πολλά ψάρια έχει η θάλασσα. Το δέχομαι. Όμω, κάνε το μόνο σου. Και τον εαυτό σου και βγαίνει χτυπήθου. Γιατί με θε και εμένα να χτυπιέμαι και θε και συμπαράσταση του στήλα σου, προκαλέσω και σένα ανάμνηση. Να αρχίσω να λέω πρώιμο πρωί σου, και αν ήταν και φίλοι κιόλα δεν ξέρω τι πιθανό να το γράφεις. Ώστε να είστε και οι δυο μαζί μια, να ζείτε ένα δράμα. Ε, Νεαρέ κοπέλε, φοιτήτριε, αποκομμένε από την κοινωνική πραγματικότητα. Προ-κορονοϊού προφανώ έχει στάλει το γράμμα γιατί είναι από τι αρχέ Δεκεμβρίου. Έχουμε φτάσει στι αρχέ Δεκεμβρίου, πάμε καλά. Και ε, καθόμαστε σπίτι και κλεγόμαστε. Όμω, μου, δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά, δεν είναι normal πράγματα αυτά, δεν είναι για καμιά ηλικία. Πόσο μάλλον για τη δικιά σα την ηλικία που είσαστε, που είσαστε στην δεκαετία των 20. Φιλενάδα, είναι ανθρώπινο να ασφάλουμε. Είναι ανθρώπινο να μπαίνουμε σε σχέσει που δεν είναι καλέ για μα. Είναι ανθρώπινο να μπαίνουμε σε φιλίε οι οποίε δεν είναι υγιεί ανθρώπινε συνδέσει. Είναι ανθρώπινο. Δικαιούμαστε να χωρίσουμε από μια σχέση τοξική και από μια φιλία τοξική. Μπορούμε όμω να διεκδικήσουμε το δικαίωμα, άπαξ και αυτή η φιλία, άπαξ και αυτή η σχέση, να μπορέσουμε να έχουμε καθαρό clean slate, καθαρό εκκίνηση, ώστε να μπορέσουμε να πενθήσουμε το χωρισμό, να πενθήσουμε την απώλεια, χωρίς να ξανατρέχουμε πίσω. Άρα όταν χωρίζουμε είτε από μια σχέση είτε από μια φιλία, απομακρύνουμε ερεθίσματα από το περιβάλλον μας, τα οποία θα μας θυμίζουν την ψυχοπάθεια της σχέσης. Γιατί είναι οι ψυχοπάδε που μα τραβάνε. Το καταλάβατε αυτό το πράγμα. Τα κολλήματα είναι σε ψυχοπάδε, δεν είναι σε υγιεί καταστάσει. Οπότε, άμα μα φλεφτάρει οποιοδήποτε με ψεύτικο προφίλ στα social media, μπλοκ, 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 μπλοκ. Δεν μιλάμε για του on πρώην, για την πρώην. Δεν αφήνουμε να πάει συζήτηση σε εκείνον τον τομέα. Αν έχουμε θέμα, πάμε σε ψυχολόγο μόνοι μα να το επιλύσουμε να βγάλουμε τα σοψυχά μα, να αναλύσουμε τι συνέβη και μέσα σε εκείνη τη σχέση, γιατί συνέβη και πώ μπορούμε να το ξεπεράσουμε κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά και, λοιπά και, λοιπά. και οπωσδήποτε δεν πέφτουμε στην παγίδα να λέμε τα δικά μα για να παρηγορήσουμε του άλλου, όπω έκανε εσύ με αυτή τη φίλη, και να αυτοακυρωνόμαστε συνέχεια. Γιατί κάθε φορά που επαναφέρει στη μνήμη το γιατί και το παράπονο και το πώ ένιωθε, πώ έκανα, ξαναζεί το χωρισμό από την αρχή. Καθαρή χωρισμή, καθαρό πένθος μετά το χωρισμό και προχωράμε μπροστά. Έχεις την αγάπη μου και εσύ και όλοι οι φίλοι εδώ στο κανάλι. Σας είπα αύριο το πρωί να εκπομπή με τον Άνδρεα. Το βράδυ έχουμε ένα ωραιότατο θεωρητικό βλοκ, ωραίο νομίζω πως είναι. Ε, θα το δείτε και τα λέμε. Καλό βράδυ. Φιλιά.